υπάρχει ένα τεράστιο θέμα όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία. Είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμα για να κάνουμε την πόλη μας όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη στα άτομα αυτά. Όχι μόνο όμως από υποδομές και κουμαντάκι, όχι μόνο από δουλειά του Δήμου, της Πολιτείας. Κυρίως πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά και στο κομμάτι της συνείδησης των πολιτών. Για το πόσο θα πρέπει να σέβονται τις ράμπες, τις θέσεις παρκαρίσματος, έστω αυτές τις λιγοστές που υπάρχουν για τους αναπήρους. Με την ευκαιρία για να περάσουμε και στο λόγο που είναι. Έτσι, θα πάμε και στο λόγο. Ο λόγος που είστε εδώ είναι διαφορετικός, αλλά ήθελα να το σχολείο σας. Ο πρόεδρος μας, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της χώρας, έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, κατ' επανάληψη. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, ήταν το κόμμα το πρώτο που εξέδωσε το πρόγραμμά του στην Γραφή Bright, που είναι ειδικά για ανάγνωση από, για τους τυφλούς. Ακόμα ένα πρόσφατο παράδειγμα, το έκτακτο αυτό κοινωνικό επίδομα, το οποίο δόθηκε πριν από τις γιορτές, δόθηκε κατά προτεραιότητα σε οικογένειες που έχουν έστω ένα προστατευόμενο μέλος που είναι άτομο με αναπηρία. Έτσι και έμπρακτα, Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει την ευαισθησία που έχει απέναντι σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία. Κρατάμε το σχόλιο σας και πάμε τώρα στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι για το οποίο σας προσκαλέσαμε σήμερα και στο στούντιο, κύριε Καρκανάκη. Η αλήθεια είναι 7 μήνες τώρα στο τιμόνι Νέα Δημοκρατία, στο τιμόνι της χώρας. Φαντάζομαι ότι γίνεται, έχει αρχίσει να γίνεται μια αποτίμηση τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο όμως και από εσάς εδώ τα μέλη της ΝΟΔΕ. Είμαι σίγουρος ότι το πρώτο κυβερνητικό μέλημα ήταν το κομμάτι της οικονομίας, αφενός σε εσωτερικό επίπεδο να ανασυσταθούν λίγο οι δείκτες και οι αριθμοί, αλλά και σε επίπεδο διεθνές, εκεί όπου η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είχε αρχίσει να φθήνει και είχαμε πολλά προβλήματα την τελευταία πενταετία. Όχι απλά είχε αρχίσει να φθήνει, αλλά η χώρα χρειαζόταν επανασύσταση ουσιαστικά για το εξωτερικό. Αλλά πραγματικά ας τα πάρουμε ένα-ένα. Τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους ο ελληνικός λαός απέτησε πολιτική αλλαγή ήταν βεβαίως το θέμα της οικονομίας, ήταν βεβαίως το θέμα της ασφάλειας και ήταν οπωσδήποτε και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Θεωρώ ότι πραγματικά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εκπλήξει ευχάριστα, γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση έδειξε τόσο έτοιμη, τόσο προετοιμασμένη στο να αναλάβει και να δραστηριοποιηθεί σε αυτούς τους τομείς. Δεν σας κρύβω, κύριε Κουμαντάκη, ότι μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, ακόμα και εμείς που πιστεύαμε στην διακυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, αλλά ακόμα και σε αυτούς που φοβόντουσαν ή που είχαν επιφυλάξεις ή που δεν εμπιστεύτηκαν στις τελευταίες εκλογές στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτοί ακόμα οι πιο δύσπιστοι έχουν τουλάχιστον να πούνε έναν πάρα πολύ καλό λόγο για αυτούς τους πρώτους 7 μήνες διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε δηλαδή μας ότι οικονομικά ιδιαίτερα τροχοδρομούμε αυτή τη στιγμή? Έχει αποφευχθεί λοιπόν ένα ενδεχόμενο ενός οικονομικού ατυχήματος? Ναι, κατά την άποψή μου έχουμε φύγει από το πεδίο αυτού του οικονομικού ατυχήματος, χωρίς βέβαια κανένας να είναι θεός, εκτός από εξωτερικούς παράγοντες μη ελέγξιμους, μη ελεγχόμενους. Όμως αυτή τη στιγμή το κλίμα, το οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, τόσο και στο εσωτερικό, αλλά όσο και στο εξωτερικό, από οίκους αξιολόγησης, από κύκλους επενδυτικούς που αξιολογούν την οικονομία και την προοπτική της οικονομίας κάθε χώρας, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος είναι στις 109 μονάδες αυτή τη στιγμή, που δεν έχει φτάσει από το 2007 ουδέποτε. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου για πρώτη φορά στην ιστορία της, και επίσης έχουμε δανεισμό για τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας με επιτόκιο κάτω από το 1,5%, όταν στην αρχή του χρόνου είχαμε 4,5%. Όλα αυτά βέβαια, ξέρετε, θέλουν χρόνο για να φανούν στην τσέπη που θα λέγαμε του καταναλωτή, για να φανούν σαν απτά αποτελέσματα στην οικονομία. Όμως είναι
είναι η βάση για να αρχίσουν αυτά να φαίνονται. Και βέβαια, ακόμα και στην καθημερινότητα, θεωρώ ότι τα έχει πάει πάρα, πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι που πρέπει να εντοπιστεί και στη συνέχιση των επόμενων ετών τη διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Κατά πόσο τελικά η καθημερινότητα του πολίτη είναι αυτή που αλλάζει, κατά πόσο το πλαίσιο διαμορφώνεται πλέον προς όφελος του πολίτη, της μεσαίας τάξης, η οποία συρρυκνώθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι δεν είναι, κύριε Κακανάκη? Το θετικό και αυτό που κρατάμε, βέβαια, και αυτό που καταγράφουμε καθημερινά μέσα από ρεπορτάζ, είναι ότι έχουμε τις πρώτες θετικές ενδείξεις στο οικονομικό και στο ασφαλιστικό κομμάτι. Βλέπουμε μείωση των εισφορών, βλέπουμε μείωση των φόρων. Είναι, νομίζω, το μοτίβο της κίνησης, το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ελληνική κυβέρνηση, έτσι? Ακριβώς. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά υλοποιεί πολύ γρηγορότερα αυτά που προεκλογικά είχε υποσχεθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι η υπόσχεση για τον ένφια, για να φέρω ένα παράδειγμα, ήταν ότι θα μειωθεί 30% στα πρώτα δύο χρόνια. Ήδη στους τρεις πρώτους μήνες η μείωση του ένφια ήταν μεσοσταθμικά 22%. Αποτέλεσε και σημαία της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι αυτή, προεκλογικά. Όπως επίσης αποτέλεσε σημαία το κομμάτι των επενδύσεων. Και εκεί βλέπουμε ταχύτατα βήματα. Ξεμπλοκάρουν επενδύσεις που λίμναζαν για πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Η επένδυση του Ελληνικού, η επένδυση στον Πειραιά, η επένδυση στη Χαλκιδική, η επένδυση στη Ρόδο, αλλά και εδώ στην Κρήτη, για την οποία, αν μας δοθεί χρόνος, θα πούμε μερικά πράγματα στη συνέχεια, που η Κρήτη έχει ένα τεράστιο αναπτυξιακό έλλειμμα και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι με αυτήν την κυβέρνηση θα λύσουμε κατά έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Έχουμε κάθοδο, Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 8 Φεβρουαρίου για το Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Μένει να δούμε αν θα έχουμε ανακοινώσεις, κύριε Καρκανάκη, αλήθεια αυτή, για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Κάνετε λόγο προηγουμένως, κάνετε λόγο και για αναπτυξιακά έργα. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης νομίζω δεν θα πρέπει να βγαίνει από το κάδρο και ευελπιστούμε όλοι ότι θα υπάρξουν σχετικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον. Κάθε άλλο δεν θα είναι εκτός κάδρου, όχι μόνο δεν θα είναι εκτός κάδρου, αλλά για πρώτη φορά θα προταθούν λύσεις πραγματικά που θα μπορούν να γίνουν. Και πιστέψτε με, και ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, λειτουργώντας ως διάβολος ουσιαστικά αξιόπιστος επικοινωνίας μεταξύ κοινωνίας και κυβέρνησης, πιέζει όχι μόνο να μην βγει από το κάδρο, αλλά να είναι άμεσα υλοποιήσιμα αυτά που θα εξαγγελθούν. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Ομολογουμένως, περιμέναμε πιο γρήγορα την εξαγγελία όσο αφορά τον τρόπο που θα υλοποιηθεί αυτό το εμβληματικό έργο που δικαιούται το νησί μας από όλες τις απόψεις. Δυστυχώς, αυτό που παρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση που είχε εξαγγελθεί ως μελέτη ή ως έτοιμο σχέδιο υλοποίησης αποδείχθηκε ότι ήταν απλά σκίτσα και ασκήσεις επί χάρτου. Η πρόταση που θα γίνει πρέπει να είναι απόλυτα ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη αυτή τη φορά. Ο κρητικός λαός δεν αντέχει άλλη κοροϊδία όσο αφορά αυτό το εμβληματικό έργο. Βάλτε μία ανωτελεία και συγχωρέστε με, θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Κουμαντάκη, ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο πραγματικά έχει εκπλήξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως προς τους συμμάχους, ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ξεκαθάρισε τόσο στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι αποτελούμε έναν σταθερό πυλώνα ειρήνης και ηρεμία στην περιοχή. Είχαμε και επίσημες ανακοινώσεις μεριά... πριν από λίγες ώρες εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης και επίσημη στήριξη προς την Ελλάδα. Βεβαίως. Ήταν ένα πάρα πολύ επιτυχημένο διπλωματικά ταξίδι του Πρωθυπουργού. Έγινε την κατάλληλη στιγμή, γιατί πραγματικά η περίοδος που ζούμε με την προκλητικότητα της Τουρκίας, με έναν Ερντογάν ο οποίος είχε αποθρασινθεί νομίζοντας ότι είναι το απόλυτο αφεντικό της περιοχής και μπορεί να υπογράφει παράνομα μνημόνια με χώρες που δεν συνορεύει, αλλά απλά έτσι οριοθετεί αυτό την υπεράσπιση των συμφερόντων του, να βρεθεί τελικά απομονωμένος διπλωματικά, που ξέρετε η Τουρκία φημίζεται για τις διπλωματικές της ικανότητες διαχρονικά, αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένος διπλωματικά. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται το μνημόνιο αυτό που υπογράψαν, το θεωρούν ως ανυπόστατο.
Η συνδιάσκεψη του Βερολίνου επίσης κατάφερε να εκνευρίσει τον Ερντογάν και να φύγει εκνευρισμένος από την συνδιάσκεψη, γιατί αυτό που αν πέτυχε κάτι αυτή η συνδιάσκεψη ήταν η απόφαση της εκεχηρίας και του εμπάρκου όπλων και αποστολή στρατιωτικής βοήθεια προς τη Λιβύη, σύμφωνη, αλλά ήταν ξεκάθαρα ότι φωτογράφιζε την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είχε απειλήσει ότι θα στείλει στρατιωτική βοήθεια και στρατό στην Λιβύη. Όσον αφορά την δική μας τη θέση, έχουμε κάνει προς κάθε κατεύθυνση ξεκάθαρο ότι παλεύουμε για την ειρήνη, αλλά σίγουρα δεν θα δεχθούμε σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και αυτή τη φορά η Ελλάδα το έχει πει με εντονότατη φωνή και με διπλωματία πρόσωπο με πρόσωπο, όχι μέσω πρεσβευτών, κρυφών τηλεφωνημάτων κτλ. Είδατε την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό, στο ότι δεν προσκλήθηκε στο Βερολίνο. Δεν ήταν ένα τηλεφώνημα, μα γιατί. Ήταν ξεκάθαρη η εντονότατη διαμαρτυρία, η οποία, αν θέλετε, αγκαλιάστηκε και από τη διεθνή κοινή γνώμη, ότι πράγματι ήταν ένα λάθος της Γερμανίας να μην κληθεί η Ελλάδα στη συγκεκριμένη συνδιάσκεψη. Είναι ένα σκληρό μπραντεφέρ που, όπως και να έχει, βρισκόμαστε στην αρχή του, μεταξύ Δύσης και Ανατολής, για να δούμε τι θα γίνει με φόντο βεβαίως τα όσα διαδραματίζονται και με τη Λιβύη. Είναι σίγουρο ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα η αντιμετώπιση της κατάστασης που ζούμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Κύριε Καρκανάκη, και πριν κλείσουμε, είπαμε προηγουμένως κάθοδο Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 Φεβρουαρίου, εν ώψη των εργασιών που ξεκινούν για το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ωστόσο, έχουμε και κάθοδο Άδωνη Γεωργιάδη την προσεχή Κυριακή 26 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο, με αφορμή την κοπή της πίτας. Ναι, της Νόδα Ηρακλείου. 26 Ιανουαρίου θα έχουμε την ετήσια εκδήλωσή μας, όπου θα γίνει και η κοπή της Βασιλόπιτας, γιατί είναι εκδήλωση πολιτική η εκδήλωση αυτή. Έτσι. Θα είναι στον κήπο των αισθήσεων την Κυριακή 26 Ιανουαρίου. Προσκεκλημένη θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Θα είναι βεβαίως ο Υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού και Βουλευτής Ηρακλείου, ο Λευτέρης ο Αυγενάκης. Θα είναι ο γραμματέας του κόμματός μας, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, ο Γιώργος Οστεργίου. Συγγνώμη. Και βέβαια ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμου Σεντάκης και ο βουλευτής ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Έτσι θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε και από τον ίδιο τον Υπουργό Ανάπτυξης ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα που έχει το νησί μας, όπως σας είπα. Μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις δηλαδή, όσον ούπο. Ελπίζω.